Λοιπόν, καλώς ήρθατε και χαιρόμαστε γιατί είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώσουμε δύο θετικές ειδήσεις. Η πρώτη είναι και η επίσημη ενεργοποίηση της κοινής ψηφιακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID, μόλις ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που βρίσκεται στο πρώτο κύμα ένταξης στην ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο σημαίνει ότι από σήμερα οι Έλληνες πολίτες μπορεί να εκδίδουν το δικό τους ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Και βέβαια έχουμε εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με αυτές τις χώρες, έτσι ώστε η πληροφορία η οποία εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό, δηλαδή αν έχεις εμβολιαστεί, πότε και με πόσες δόσεις, ή αν έχεις αρρωστήσει ή αν έχεις αρνητικό τεστ, να μοιράζεται με πολύ μεγάλη ευκολία στις πύλες εισόδου, έτσι ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε επισκέπτες στην πατρίδα μας χωρίς πρόσθετους περιορισμούς. Εγώ μόλις εξέδωσα το δικό μου πιστοποιητικό μου, παρότι δεν πρέπει να το δείχνω πολύ γιατί έχει προσωπικά δεδομένα. Πάντως σας διαβεβαιώνω ότι η πλατφόρμα δουλεύει και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική ανακούφιση για τον τουρισμό. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμάς στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν ήταν καθόλου προφανές ότι θα προφταίναμε να την υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνήθως για να εκδοθεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός χρειάζονται χρόνια. Εδώ χρειάστηκαν μόλις 2 μήνες για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η δεύτερη σημαντική θετική ανακοίνωση είναι ότι πήραμε πριν από λίγο την σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επίσημη ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου του τουρισμού ύψους έως 420 εκατομμύρια ευρώ. Κεφάλαιο κίνησης, μία επιδότηση η οποία θα είναι έως 400.000 ευρώ ανά αφημί, θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού, ξενοδοχεία, καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, αλλά και σε πρακτορία και σε τουριστικά λεωφορεία. Μιλάμε πρωτίστως για μία στήριξη η οποία κατευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πόροι, όπως σας είπα, είναι απολύτως εξασφαλισμένοι. Η ενίσχυση για την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για τα καταλήμματα, θα είναι ίση με το 5% του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης το οικονομικό έτος 2019, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία θα είναι ίση με το 2,5%. Η προϋπόθεση είναι αντίστοιχη με τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει για το ανάλογο πρόγραμμα για την εστίαση, να υπάρχει μείωση τζίρου της τάξης του 30% και φυσικά οι επιχειρήσεις να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Και βέβαια για επιχειρήσεις οι οποίες συστάθηκαν το 2020, αυτές όπως και στην εστίαση εντάσσονται αυτοδίκαια στο πρόγραμμα. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, θα σας την παρουσιάσουν στη συνέχεια και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και πιστεύω ότι πρόκειται για μία ακόμα έμπρακτη αναγνώριση και στήριξη ενός κλάδου ο οποίος χτυπήθηκε περισσότερο από άλλους το 16ο της πανδημίας και ο οποίος πρέπει πια να κάνει γρήγορα τα βήματα του προς την κανονικότητα, αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται κεφάλαιο κίνησης. Αντίστοιχο πρόβλημα, τονίζω, είχαμε και στην εστίαση. Γι' αυτό και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον κλάδο του τουρισμού. Και πιστεύω ότι σε συνεργασία με την πολιτεία η ελληνική επιχειρηματικότητα, όπως εκφράζεται δια του ΣΕΤΕ, στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, θα κάνει και αυτή αυτό το οποίο πρέπει, προκειμένου να έχουμε ένα επιτυχημένο και ασφαλές καλοκαίρι. Εννοώ δηλαδή ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας, τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά όπως έχουν καθοριστεί. Εξάλλου υπάρχει πια εμπειρία μεγάλη στον κλάδο και υπάρχει και υψηλή αίσθηση επαγγελματισμού, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Η πανδημία βρίσκεται σε πτωτική τάση. Κάθε μέρα τα νούμερα είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να εφησυχάσουμε. Τα μέτρα τα οποία έχουμε κρατήσει
σε ισχύ είναι σχετικά λίγα σε σχέση με αυτά τα οποία έπρεπε να υπομένουμε πριν από κάποιους μήνες. Πλην όμως είναι ακόμα απαραίτητα μέχρι που να χτίσουμε πλήρως το τείχος του εμβολιασμού. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό και οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, αυτό ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη, πόσο μάλλον όμως για εργαζόμενους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της ανθρώπινης επαφής, να εμβολιαστούν σε συντριπτικά ποσοστά. Και καθώς πια ανοίγουμε τις πλατφόρμες σταδιακά σε όλες τις ηλικίες, πιστεύω ότι έχετε κι εσείς έναν ρόλο να παίξετε, να ενθαρρύνετε τους εργαζόμενούς σας να κάνουν αυτή την κίνηση για το δικό τους καλό, για το καλό των οικογενειών τους, αλλά και για το καλό της χώρας συνολικά. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε και να δώσω τον λόγο στον Υπουργό και στον Υφυπουργό να πει κάποια πράγματα ακόμα για το πρόγραμμα. Πριν από 1,5 μήνα ήμασταν εδώ για την εστίαση. Σήμερα, 1,5 μήνα μετά, η εστίαση λειτουργεί το πρόγραμμα. Η πλατφόρμα είναι σε λειτουργία από το 14 του μηνός. Έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 8.000 αιτήσεις που είναι να πάρουν τα λεφτά τις επιχειρήσεις και περίπου άλλες 12.000 εκκρεμεί να καθαριστούν τις επόμενες μέρες. Χθες είχαμε ρεκόρ εκκαθαρίσεων. Πάνω από 2.000 αιτήσεις καθαρίσαν μόνο χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να δώσουμε γρήγορα τα λεφτά στους δικαιούχους και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με τον τουρισμό. Άμεσα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η αντίστοιχη πλατφόρμα του τουρισμού. Να το τονίσω, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Τζακίρη και τον κύριο Ζερβό, γιατί έχει γίνει εξαιρετική δουλειά ως προς την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και ως προς την κινητοποίηση πόρων από παλαιότερα προγράμματα. Είμαστε πια στις πρώτες θέσεις σε επίπεδο απορρεφητικότητας ως προς την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Και μπορώ να σας πω με αρκετή ασφάλεια ότι θα είμαστε και από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες της οποίας νέο ΕΣΠΑ θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που εκτιμούμε ότι θα εγκριθεί εντός του Ιουνίου, το νέο ΕΣΠΑ που έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά ως προς το σχεδιασμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης και βέβαια όλα τα έκτακτα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ελπίζουμε πια ότι φτάνουν προς το τέλος τους και θα πρέπει να οργανώσουμε, και αυτό θέλουμε να κάνουμε, την αποσωλήνωση της οικονομίας από προγράμματα στήριξης, αλλά να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που να σας δώσουμε ταμιακή ρευστότητα γέφυρα για να περάσετε από φάση αναστολής λειτουργίας σε φάση κανονικής λειτουργίας. Εγώ απλά να προσθέσω μόνο ότι η ενίσχυση αυτή είναι ακατάσχετη, όπως όλες οι ενισχύσεις που δίνουμε. Και υπάρχει και επίσης μια προϋπόθεση του ενός εργαζομένου. Ότι τη στιγμή που κάνουμε ό,τι μπορούμε και με το ψηφιακό πιστοποιητικό αλλά και με όλες τις δράσεις μας για να πατήσει η τουριστική οικονομία αλλά και η ευρύτερη οικονομία στα πόδια της, δεν ξεχνάμε την απαραίτητη στήριξη η οποία πρέπει να παραμείνει και να υπάρχει και θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε να μπορέσει μετά ο τουρισμός μόνος του να ανοίξει τα φτερά του, όπως μόνο ο τουρισμός ξέρει να κάνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία που ακολουθούμε και θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Προφανώς και στην πορεία αυτή υπήρχαν και φωνές για κάτι περισσότερο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός στηρίχθηκε, ο τουρισμός εξακολουθεί να στηρίζεται και είμαι σίγουρος, και σε αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και με τους υπουργούς, ότι θα το παρακολουθούμε πώς πηγαίνει το πράγμα στο μέλλον. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο σήμερα. Αυτό είναι το κίνησης που πραγματικά ανοίγει ουσιαστικά τα ξενοδοχεία, τα οποία ως το τέλος του Ιουνίου, η εκτίμησή μας με τους συναδέλφους, θα ανοίξουν όλα και τα 10.000 που είναι αδειοδοτημένα. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρσι ανοίξαν περίπου 5.500 και τέτοια περίοδο ήμασταν κλειστά. Άρα έχουν γίνει ήδη πολύ θετικά βήματα. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί το δεδομένο της πανδημίας, αλλά το παλέψαμε. Δεν σας κρύβω ότι κάνατε πολλές προσπάθειες και σαν αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ δουλέψαμε σε λεπτομέρειες για να δούμε τις διαφορές. Είναι πρωτόγνωρο και αυτό που αντιμετωπίσαμε, αλλά είναι η πρωτόγνωρη και η στήριξη που λάβαμε από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας με όλα τα υπουργεία, ιδιαίτερα με το Υπουργείο το Αρμόδιο, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος ήταν παρόν 24 ώρες το 24ωρο σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και στα καθημερινά. Εκτός από όλα αυτά που αναφέρετε, έχουμε και καθημερινά προβλήματα τα οποία ήταν παρόν για να τα λύσει.